7.70 παρακαλώ. Ένα εξαιρετικό βίντεο, θα το δούμε μαζί. Δείτε πως ο εξαίρετος, ο τεράστιος, ο συνήγορος της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών, γιατί είναι συνήγορος της Νέας Δημοκρατίας και μετά δημοσιογράφος, ο κύριος Πρωτοσάλτε, δημοσιογράφος. Ναι, δημοσιογράφος. Πως επιχειρεί να δικαιολογήσει πρωί-πρωί το ότι το Αιγαίο είναι και Τουρκοαιγαίο. Δεν τον ενημέρωσε ο φίλος του Άδωνης ότι μετά από 2 ώρες θα πει ότι κάνει ΕΔΕ και ήταν λάθος και επιχειρεί με νοηματικά άλματα, με γελία επιχειρήματα να δικαιολογήσει το εθνικό έγκλημα της Νέας Δημοκρατίας με το σκεπτικό του κυρίου αυτού. Οι Αλβανοί θα λένε σε λίγο καιρό το Ιόνιο Αλβανοϊόνιο. Μιλάμε για τύπους απίστευτους. Για τύπους οι οποίοι κάνουν το κρέας ψάρι και το άσπρο μαύρο. Πόσους επιτρέπουν πραγματικά. Και να το πω δημοσίως, βλέποντας τους να υπάρχουν οι τηλεθεατές, δεν το καταλαβαίνω. Πώς μπορείτε και βλέπετε ακόμα αυτούς τους ανθρώπους, εσείς είναι δημοκράτες. Δείτε τι είπε. Έκανε λάθος η κυβέρνηση, αυτό άργησε. Αυτός όλος αυτό θα πρέπει να αποδείξουμε αν έκανε λάθος η κυβέρνηση. Έκανε λάθος η κυβέρνηση.
Και έτσι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Έτσι ακούει ο Νεοδημοκράτης, ο Κιφίνας, ο Νεοδημοκράτης, ο Παναδικός, ο Ταλιμπάν, ο Πατριώτης, ο Δημοκράτης. Αυτός που τον πολέμει μόνο το κόμμα, τον κυβερνά και τίποτα τον νοιάζει. Ξέρετε τι έγκλημα έγινε. Και αρχίζει ο άλλος λέει ότι είναι λέει, ιδιωτική εταιρεία. Ό,τι να είναι λέγα. Τι να κάνουμε, παιδιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισπανία έβαλε το γραφείο. Εδρεύει στην Ισπανία. Και από εκεί εκδίδονται οι πιστοποιήσεις. Τώρα κάποιος είναι Τουρκοαιγαίο ή Αιγαίο Πέλαγος. Πραγματικά απορώ. Είμαι έξαλλος με την προσπάθεια να κάνω το μαύρο άσπρο. Τι θα μου έλεγε ο Πρωτοσάλτη, το στοχοποίησαμε κιόλας. Μόνος του κινητού στόχος έχει γίνει. Κινούμενος στόχος ανοησίας και λογικολογίας. Ανόητα επιχειρήματα. Λογικοφανή με. Ναι, γιατί παίρνει τη λογική, όχι της ανάλυσης ακτογραμμής. Γιατί άλλο ακτογραμμή και ακτή και άλλο πέλαγος είναι. Είναι λέει 3 μίλια από την ακτή. Και η ακτή είναι ακτή. Άλλο το πέλαγος. Δεν μπορεί αυτός που κατέχει το 3, τα 3 μίλια, να κατέχει και το όνομα των άλλων χιλίων μιλίων απόσταση. Τι είναι αυτά που λέτε. Εδώ μαλώνουν για ένα κρασί, μαλώνουν για ένα τυρί Ιταλί, σκοτώνουν τη Γερμανία με τους Ολλανδούς για τα αυγά τους. Και εμείς δίνουμε ονόματα και δεν πειράζει, λέει, είναι απέναντι δηλαδή. Έχω την κάβρα Αλβανία, να πούνε ότι είναι Αλβανοϊόνιο. Με τη λογική του κύριου Πορτοσάλτε, είναι Αλβανοϊόνιο, τέλος, δεν το συζητάμε. Έχουν 3 μίλια για αυτή, Αλβανοϊόνιο. Και με τη μειωμένη επίρρεια που έκανε η Δημοκρατία, έχουν παραπάνω μίλια. Για να τα λέμε όλα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το βίντεο αφιερωμένο. Δεν ξέρω τι σημαίνει, καθηγητής από το Ροντίνο μου το έστειλε. Αφιερωμένο στα ψέκια της Νέας Δημοκρατίας, τους Κιφίνες, όχι όλους επαναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Γιατί πρόκειται περί Κιφινών και ψεκιών. Σε λίγο θα δείτε, το αφιερώνω, ας ψάξουν μόνοι τους. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα δείξω.